Στέλλα Μάστορα και βέβαια τον εκτελεστικό σύμβουλο της Astro Bank Γιώργο Άπιο. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας. Της Γιώργο Παντώνα ήθελα να πω. Ναι. Αυτή ούτως ή άλλως ήταν η φιλοσοφία γύρω από ότι από εκεί ξεκίνησε η όλη φιλοσοφία που στήθηκε όλο αυτό το πράγμα. Να ξεκινήσω λοιπόν από εσάς και να σας πω ότι 15 χρόνια πια εξακολουθεί το σύνθημα και η ανάγκη που καλείται να εξυπηρετήσει αυτό το σύνθημα να είναι το ίδιο ή πια είναι διαφορετικές οι ανάγκες της κοινωνίας. Το σύνθημα είναι το ίδιο, αλλά έχουμε κάνει μία διεύρυνση όσον αφορά τα προγράμματά μας. Πλέον η Γιούρο Παντώνα, το καινούριο που έχει, είναι ότι ασχολείται και με τον καρκίνο των οθικών. Και τώρα ζητούμε εξειδίκευση, όπως ζητούσαμε παγιά ένα κέντρο μαστού για τον καρκίνο του μαστού, τώρα ζητούμε εξειδίκευση στη χειρουργική των οθικών. Mm-hmm. Είναι και σε αυτή την περίπτωση και σε αυτό τον καρκίνο κορυφαία η ιστορία της πρόληψης. Ναι, είναι σημαντικό να υπάρχει πρόληψη και σε αυτό τον καρκίνο. Mm-hmm. Κύριε Άπιε, εξακολουθεί και η τράπεζα με την ίδια φιλοσοφία που αγκάλιασε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία να το κάνει και σήμερα. Κύριε Τσουρούλη, ο περισσότερος κόσμος αν τους ζητήσεις να ζωγραφίσει έναν τραπεζίτη θα σου το χρωματίσει γκρίζο. Ναι. Εμάς θέλουμε να μας χρωματίζουν ροζ. Για 10 συνεχόμενα χρόνια είμαστε στο πλευρό της Γιούρο Παντώνα, υποστηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα που έχουν σε θέματα υγείας. Είναι μεν αυτονόητο ότι ο καθένας έχει δικαίωμα υγείας, αλλά πρέπει να διαδηλώνουμε, να φωνάζουμε και να αναδεικνύουμε το πρόβλημα, γιατί δεν πρόκειται για 575 συμπολίτες μας, πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες, γιατί είναι και οι σύζυγοι, είναι τα παιδιά, είναι οι αδερφείς, οι γονείς, οι φίλοι. Και όλοι αυτοί έρχονται στην πορεία και κάθε φορά φωνάζουμε όλοι μαζί για να απαιτήσουμε αυτά που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Στηρίξεων. Βέβαια, η δουλειά και η αξία, αν θέλετε, τη συμμετοχή σας ως τράπεζα δεν ξεκινά και τελειώνει στην πορεία, έτσι. Είναι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είμαστε στρατηγικοί συνεργάτες. Υποψιάζομαι κιόλας ότι έχουν σχέση και οι εισφορές που γίνονται στην όλη προσπάθεια. Πάντα. Ο κόσμος ο οποίος καλείται να συμμετάσχει σε αυτή την πορεία, το μήνυμα που θέλει να στείλει είναι αυτό της αφύπνισης, έτσι. Αφύπνισης σε ό,τι αφορά τι, κυρία Μάστορα. Είναι στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού, ναι. Και τώρα είπαμε και τον οθικό. Πέρα όμως από την αφύπνιση, μήπως είναι και ένα μήνυμα στην πολιτεία να δώσει ακόμη προσοχή σε προγράμματα, σε υποδομές ίσως, γύρω από αυτά τα ζητήματα. Σίγουρα θέλουμε να υπάρχει το κέντρο μας του όπως υπάρχει και να λειτουργεί σωστά και όπως σας είπα θέλουμε να προχωρούμε και να βοηθούμε και τις γυναίκες οι οποίες διαγνώζονται με καρκίνο των οθικών. Πέρσι συγκεκριμένα είχαμε 59 γυναίκες οι οποίες διαγνώστηκαν με καρκίνο των οθικών. Ναι. Και για να λέτε ότι όσο περισσότεροι και να υπογραμμίζετε όσο περισσότεροι τόσο πιο δυνατοί, αυτό σημαίνει ότι απευθύνεστε σε όλες τις ηλικίες, θα πω και στα δύο φύλλα κιόλας, έτσι. Βεβαίως. Να πούμε ότι στην πορεία μας έρχονται και μαμάδες με τους συζύγους νεαρές κοπέλες και τα παιδάκια τους στα καρότσια. Δηλαδή, ναι, απευθυνόμαστε σε όλες τις ηλικίες, και στις μεγάλες κυρίες, αλλά και στις πιο νεαρές. Ναι. Όλοι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Καταληκτικά, ένα μήνυμα. Όλοι ίσως μαζί στις 5 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα, για να περπατήσουμε όλοι μαζί, να βάψουμε ξανά τη Λευκωσία ροζ και να διαδηλώσουμε και να φωνάξουμε μαζί με τις γυναίκες της Γιούρο Παντώνα Κύπρου. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο για την συμμετοχή σας εδώ. Ευχαριστώ. Τώρα